Διάβασα με πολύ προσοχή τη χθεσινή σας δήλωση, που πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα, και μιλάτε σε ένα σημείο για κατήφορο στον οποίο βρίσκεται το κόμμα σας εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει διολυστήσει σε λογικές λαϊκές, σε μικροπολιτικούς υπολογισμούς. Και γενικότερα από τη δήλωσή σας, εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε μια συνολικότερη διαφωνία με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον. Δεν ήταν δηλαδή μόνο η διαφωνία σας σε σχέση με την χθεσινή επιλογή? Καταρχήν ήταν η διαφωνία μου με τη χθεσινή επιλογή. Και ήταν για μένα θέμα συνείδησης, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, δηλαδή, συμφωνείτε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας? Συμφωνούσατε? Όχι, βέβαια. Είναι σαφές, αφού εγώ ψήφισα ναι. Θεωρώ, κυρία Τρέμη, ότι η κρίση έπρεπε όλους να μας κάνει σοφότερους. Εμείς οι Έλληνες πολιτικοί έχουμε μεγάλες ευθύνες για το που καταλήξαμε σήμερα. Από αυτή την κρίση, λοιπόν, έπρεπε και εμείς πράγματι να αλλάξουμε. Και να καταλάβουμε ότι όσο σκεφτόμασταν με κρίδιο το πολιτικό κόστος, βλάψαμε τη χώρα μας, βλάψαμε το λαό μας. Άρα σήμερα, παρά το ότι ξέρω ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση, και ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, και είναι και για μένα πολύ δύσκολο, κυρία Τρέμη, μετά από πάρα πολλά χρόνια όπου μεγάλωσα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να ξυπνήσω σήμερα το πρωί και να μην είμαι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έτσι και συναισθηματικά δύσκολο πράγμα, έπρεπε όμως να ακολουθήσω το δρόμο που τουλάχιστον η συνείδησή μου επέβαλε και το συμφέρον κυρίως της χώρας. Διότι είδατε αυτό σήμερα. Αυτό είναι την κατανοητό, αγωνία, κυρία Μπακογιάννη, που λέτε. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη σας επιλογή. Αλλά εγώ εξακολουθώ να έχω αυτή την απορία. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι είναι το μόνο σημείο με το οποίο αισθανόσασταν ότι είστε σε απόσταση από τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας? Όλες οι προηγούμενες κινήσεις, επιλογές, αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας σας βρίσκουν σύμφωνοι? Ήταν δευτερευούς σημασίας όμως, κυρία Τρέμη. Και συμφωνούσα και διαφωνούσα, δεν είχε τη σημασία. Αυτό είδατε την αγωνία του δελτίου σας σήμερα. Εύχομαι και ελπίζω οι 16 που μαζεύονται αυτή τη στιγμή, θα μαζευτούν σε μισή ώρα, να μπορέσουν να συμφωνήσουν. Πολύ σωστά είπατε, η κυρία Μέρκελ έκανε τεράστιο λάθος. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα και ευρωπαϊστές και μη ευρωπαϊστές χτυπούν αυτή την τακτική, διότι βρέθηκε ολόκληρη η Ευρώπη σε πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στο θέμα μας, την ώρα που η Ελλάδα έχει μία μόνο επιλογή και εμείς δεν έχουμε άλλο τρόπο για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, αύριο το πρωί στη χώρα, ένα κόμμα που έχει, υπάρξει στην κυβέρνηση και που προσδοκά να ξαναυπάρξει στην κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξει αξιόπιστα τη θέση του. Και η θέση την οποία πρότεινε ήταν πολύ απλή. Ναι, καταρχήν, για να είμαστε ξεκάθαροι στο θέμα, και όχι στα δύο επιμέρους άρθρα που αφορούσαν τους συνταξιούχους. Και γιατί? Διότι πιστεύω πραγματικά ότι μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα. Θεωρώ ότι διαπραγματεύτηκαν κακά. Και πιστεύω ότι υπήρχαν άλλες προτάσεις με το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή τα ίδια λεφτά, χωρίς να βλάψουν τους Έλληνες αξιούς. Και θα σας πω μία. Σήμερα στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, όλα τα κόμματα παίρνουν 64 εκατομμύρια ευρώ. Εάν αυτό ήταν στο μισό, εάν δηλαδή για φέτος και για του χρόνου κόβαμε αυτή τη χρηματοδότηση στο μισό και δίναμε 30 εκατομμύρια ευρώ στα κόμματα, αυτά τα 30 εκατομμύρια θα ήταν 300 ευρώ για 100.000 συνταξιούχους. Είναι μία πρόταση. Μπορεί να υπάρξουν κι άλλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κυρία Μπακογιάννη, από όλο το πακέτο των μέτρων που. Ένα θέμα είναι να πει κανείς ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να πάρουμε τα λεφτά και συνεπώς, αφού ζητάμε και με το χέρι, με την παλάμη ανοιχτή, πρέπει να υποστούμε και τους όρους που μας βάζουν. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι να κρίνει κανείς αν το συνολικό πακέτο είναι δίκαιο, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν μας βγάζει από την κρίση, έχει ελπίδες να μας βγάλει από την κρίση, κινδυνεύει να μας βυθίσει χειρότερα. Συμφωνώ. Άρα. Λοιπόν, λέγοντας ναι, καταρχήν δεν αφαιρείται από την Ελλάδα το δικαίωμα να πει εντάξει, τα δέχομαι, γι' αυτό και η κυβέρνηση τα ψηφίζει, αλλά δεν τα θεωρώ σωστά και γι' αυτό και η αντιπολίτευση τα καταψηφίζει. Όχι, κύριε Τσίμα, δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι πιο ουσιαστικό, και λυπάμαι και για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ αύριο στο θέμα, διότι το θέμα μας δεν είναι η οικονομία αύριο στους πολιτικούς αρχηγούς, είναι η βία. Γιατί και τα έχουμε μπερδέψει, τα ξεχνάμε τόσο γρήγορα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, που έχουμε χάσει την αίσθηση του τι πραγματικά γίνεται. Υπάρχουν θέματα, κύριε Τσίμα, στα οποία οι πολιτικές δυνάμεις υπερβαίνουν αυτούς. Εάν εμείς οι πολιτικοί δεν αλλάξουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα. Αν δεν αναγνωρίσουμε τα δικά μας λάθη και αλλάξουμε νοοτροπία και συμπεριφορές, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι έχουμε σε πολίτευση. Εγώ αντιπολίτευση είμαι. Έχω σε πολίτευση πάρα πολλά, στα οποία μπορώ να κάνω σκληρότατη αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ.
Έχω πάρα πολλά γιατί δεν εφαρμόζω πολιτική, γιατί αλλάζει γνώμη κάθε μέρα, γιατί για την εικόνα την οποία παρουσίασε σήμερα στη Βουλή. Για χιλιάδες πράγματα. Θα είναι μεγάλο λάθος όμως να βγω ως ένα κόμμα σοβαρό, υπεύθυνο, ευρωπαϊκό και να στείλω το μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι εγώ δεν έχω το θάρρος να ψηφίσω κάτι αντιδημοτικό. Σε εσάς όμως, Γερμανούς, Γάλλους, Ολλανδούς, σας ζητάω να πάτε κόντρα στη δική σας κοινή γνώμη που δεν ήταν υπέρ της του να βοηθηθεί η Ελλάδα, διότι πρέπει να κάνετε το σωστό. Κάπου η αξιοπιστία σε αυτή τη ζωή παίζει ρόλο και παίζει και στην πολιτική. Αν λοιπόν η πολιτική δεν την ξανααποκτήσουμε αυτή την ξαναξιοπιστία μας, διορθώνοντας τους εαυτούς μας, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε και να βοηθήσουμε τη χώρα. Κυρία Μπακογιάννη, εγώ σέβομαι πάρα πολύ τα θέματα συνείδησης των ανθρώπων και δεν τα σχολιάζω ποτέ μου. Έτσι αισθανθήκατε, έτσι κάνατε τη φύση. Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Βλέπω όμως τη δήλωσή σας χθες. Πότε συνειδητοποίησατε τα σοβαρά λάθη, την αδράνεια και τις παραλήψεις προηγούμενης κυβέρνησης? Αμέσως. Πότε αμέσως? Ένα λεπτό. Όταν είχαμε μια συνεδριακή διαδικασία, κύριε Πρετεντέρη, όπως ξέρετε. Και σε αυτή τη συνεδριακή διαδικασία, όταν ξεκίνησε, στο πρώτο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, το είχατε αναφέρει τότε και στο κανάλι σας, είχα βγει και είχα κάνει τη δικιά μας αυτοκριτική. Η οποία μιλούσε για σοβαρά λάθη, αδράνεια και παραλήψεις προηγούμενης. Ακριβώς, επιλέξει. Χρησιμοποίησα το ίδιο λεξιλόγιο. Είχα πει, κάνοντας την προσωπική μου αυτοκριτική, γιατί πάντοτε, αν δεν ξεκινήσεις από τη δικιά σου αυτοκριτική, τι νόημα έχει να την κάνεις για τους άλλους, έτσι. Με είχαν ρωτήσει τότε γιατί δεν μίλησες τότε. Το οποίο είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί δεν μίλησες τότε. Εύλογη απάντηση έχει. Την ειλικρινή απάντηση θα σας πω, κύριε Πρετεντέρη. Αυτή την οποία νιώθω. Ότι έκανα λάθος είναι προφανές εκ των υστέρων. Αλλά μετά θεών προφήτης δεν έχει πολύ λίγη σημασία. Η ειλικρινής απάντηση ήταν ότι όταν έχεις μια κυβέρνηση με 151, εάν εγώ έβγαινα να πω δημόσια αυτά τα οποία έλεγα κατηδίαν, η κυβέρνηση αυτή θα έπεφτε. Πήρατε όμως πολύ μεγάλη ευθύνη, κυρία Μπακογιάννη, γιατί η χώρα οδηγείται με μεγάλη ταχύτητα στον κρεμό. Και εσείς είχατε εικόνα, γιατί ήσασταν στέλεχος αυτής της κυβέρνησης. Μάλιστα, η εικόνα που είχαμε είναι ότι επηρεάζατε τον κύριο Καραμαλή σε κρίσιμες αποφάσεις. Ακόμα και αν θέλετε, στον ανασχηματισμό του περασμένου Φεβρουαρίου, ενώ τον Ιανουαρίου. Εν πάση περιπτώσει, δεν αναλάβατε προσωπικές ευθύνες και δεν κρούσατε και τον κόδωνα του κινδύνου εγκαίρως. Κοιτάξτε, αν τον έκρουσα ή δεν τον έκρουσα, είναι γνωστό σε όλους τους συνομιλητές μου. Αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν τον έκρουσα ή δεν τον έκρουσα. Πάντως, εγώ να συνεχίσω εκτός, εκτός από τα λάθη. Η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε με. Εγώ αυτά τα οποία λέω, τα λέω από την ψυχή μου. Θεωρώ ότι 30 χρόνια λάθος πορεία είχαμε. Και το να προσπαθεί να φορτώσει κανείς το σύνολο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι και αυτό άδικο. Κάναμε εμείς τα λάθη μας, αλλά κάναμε όλοι 30 χρόνια λάθη. Και το ξέρουμε. Ένα πράγμα είναι τα λάθη που γίνανε 30 ολόκληρα χρόνια. Ένα άλλο πράγμα όμως είναι ότι πέρσι το Δεκέμβριο δηλαδή του 2008, η χώρα γνώριζε, εσείς οι ταγοί της χώρας γνωρίζατε, ότι βαδίζουμε στον κρεμό. Ότι το έλλειμμα θα ξεφύγει, θα πάει διψήφιο, ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της παραπομπής μας σε διεθνή οικονομικό έλεγχο και στη Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αφήσατε τους μήνες να κυλούν άπραγοι, πρώτα για να μην χάσουμε τις ευρωεκλογές. Να κάνουμε τις εθνικές εκλογές πάμε καλύτερα. Για πολιτικαντισμούς η χώρα έχασε κρίσιμους μήνες, 10 μήνες, ενώ βρισκόταν ήδη με το ένα πόδι στον κρεμό. Και το ξέρατε. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ πρόσφατο για να το συντρίσουμε με 30 χρόνια λαθών. Όχι. Μα βεβαίως τα πιο πρόσφατα λάθη θα μετρήσουν, αλλά θα μετρήσουν όμως, θα συμφωνήσετε μαζί μου, και τα υπόλοιπα 30 χρόνια νοοτροπίας η οποία μας έφερε σε αυτό το τεράστιο κράτος, η οποία μας έφερε στον φόβο των αντιαρθρωτικών αλλαγών, στην πόλεμο των αντιαρθρωτικών αλλαγών. Όλα αυτά ήταν νοοτροπίες οι οποίες επεκράτησαν. Για το 2008 δεν μπορώ μαζί σας, δεν είχαμε καθόλου αυτή την εικόνα. Η κυβέρνηση προηγούμενη διαμόρφωσε και έκρυβε κατά την αποχώρησή της το έλλειμμα. Το ξέρατε εσείς δηλαδή αυτό? Όχι, κύριε Πρετεντέρη, ούτε το πιστεύω ότι το έκρυβε. Αυτό που λέει το νόμος που ψηφίσατε χθες. Ένα λεπτό. Δεν λέει ο νόμος που ψήφισα χθες αυτό. Αυτό το οποίο λέει ότι τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από το τέλος της καταγραφής ήταν αυτά τα οποία προέκυψαν. Αλλά η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, είχε πάει σε εκλογές, είχε αναγγείλει μέτρα. Μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Εγώ συνειδητά να γνωρίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έκρυβε στοιχεία, δεν το γνωρίζω και, εν πάση περιπτώσει, δεν το πιστεύω. Άρα, συνεπώς, κακώς το ψηφίσατε χθες. Έχετε μεγάλο πρόβλημα γιατί το ψήφισα, κύριε Πρετεντέρη. Όχι, ρωτάω, γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι έκρινε το ψήφισατε. Γιατί διαβάζω ότι ψήφισε ένα νόμο. Ο οποίο λέει ότι έκρυβε
το έλλειμμα, το έκρυβε και το διαμόρφωσε κατά την απογόρησή της η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς δηλαδή, ήταν. Εγώ δεν λέω αν είναι έτσι, αυτό δεν το ξέρω. Ήταν. Αλλά το... κάποιοι το διαπιστώνουν ως έχει. Ναι. Και βλέπω ότι συμφωνείτε. Ξέρω ότι όλη η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από αυτή τη φράση. Αυτό το οποίο ψήφισα εγώ, κύριε Πρεδεντέρη, είναι το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και την συμφωνία η οποία έγινε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εψήφισα τη δυνατότητα η Ελλάδα να εκταμιεύσει αύριο τα 11 δισεκατομμύρια. Εψήφισα την δυνατότητα και την ελπίδα την οποία έχουμε, εάν καταφέρει η κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, η Ελλάδα να βγει από την κρίση. Διότι δεν μπορούσα απέναντι στον ελληνικό λαό να βγω και να πω ότι έχω άλλη πρόταση. Όταν δεν έχεις άλλη πρόταση για το πώς θα πληρώσεις συντάξεις, όταν δεν έχεις άλλη πρόταση για το πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, όταν δεν έχεις άλλη πρόταση για το πώς θα πληρωθεί ο δημόσιος υπάλληλος, έστω και το κομμένο του μισθό, τότε πας και αποδέχεσαι τη μοναδική πρόταση που σου γίνεται. Και αυτή ήταν η μοναδική πρόταση. Αυτή η επιλογή όμως, κύριε Μπακογιάννη, είχε μια πολύ συγκεκριμένη εξέλιξη. Βρεθήκατε εκτός Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα σας παρακολούθησα να λέτε ότι είναι σε σχετικό ερώτημα, ότι είναι πρόωρο να απαντήσετε στο ερώτημα εάν θα δημιουργήσετε νέο κόμμα. Έχω και μια παλιότερη συνέντευξή σας στο Βήμα, όπου σε ανάλογη ερώτηση λέτε ότι τα κόμματα που γίνονται από προσωπικές στρατηγικές ή από πικρία αποτυγχάνουν και ότι τα κόμματα δημιουργούνται όταν υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες και να εκπροσώπησης μερίδας κοινωνίας. Και σήμερα θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτές, όχι, κυρία, αυτά κυρία, τα δεδομένα, όχι, δηλαδή κυρία, ότι υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες και κενά εκπροσώπησης μερίδας κοινωνίας. Όχι, κυρία Τρέμη. Σήμερα πιστεύω ότι είμαστε σε μία φάση μετάβασης. Σήμερα πιστεύω ότι είμαστε σε μία φάση αυτογνωσίας. Λυπήθηκα πάρα πολύ για το ύφος και τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Παπανδρέου απευθύνθηκε χθες στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι ήταν μια εικόνα από τα παλιά, μια εικόνα από το χθες. Αυτό το οποίο πρέπει σήμερα να κάνουμε είναι να καταλάβουμε ότι μας υπερβαίνουν οι περιστάσεις, ότι ο κόσμος έχει οργή με το σύνολο του πολιτικού συστήματος και άρα με όλους εμάς. Και αυτή την οργή, για να μπορέσουμε να την απαντήσουμε, θα την απαντήσουμε μόνο αν βγάλουμε το δικό μας συμφέρον από τη μέση και δούμε μόνο το δικό του και δούμε μόνο τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τη χώρα. Αυτό πιστεύω, αυτό είπα, και επειδή στη ζωή μου έχω μετανιώσει μόνο όταν προσπάθησα να συμβιβάσω τα ασυμβίβαστα, γι' αυτό σας λέω και σήμερα ότι αυτή την προσπάθεια, τουλάχιστον στο βαθμό που για έναν βουλευτή, ανεξάρτητο δυστυχώς σήμερα, μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι περνάει από το χέρι μου να το κάνω. Προφανώς θα παραμείνετε βουλευτής, έτσι. Μια πρακτική. Θα παραμείνω βουλευτής, ναι. Μια πρακτική. Θεωρώ ότι για αυτή την έδρα, κύριε Τσίμα, και για αυτήν τη μάχη στη Βουλή των Ελλήνων, έχω δώσει τους δικούς μου αγώνες και δικαιούμαι να είμαι στη Βουλή των Ελλήνων. Καλά. Αν ρωτά την νόμη, προφανώς. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που θα σας συνοδεύει. Αναρωτιέμαι. Πώς βλέπετε το δρόμο σας από εδώ και μπρος? Θα συμβεί με εσάς κάτι σαν αυτό που συνέβη στο παρελθόν με τον κύριο Σουφλιά, που διαγράφει και μάλιστα για πιο ασήμαντη αφορμή από εσάς, από τον αρχηγό του κόμματος, και κάποια στιγμή επέστρεψε με δόξα και τιμή και έγινε νούμερο 2 του κόμματος? Ή φαντάζεστε ότι θα ακολουθήσετε έναν μοναχικό δρόμο, δικό σας δρόμο ή άλλον δρόμο, εν πάση περιπτώσει? Ούτε το έχω σκεφτεί και θα σας είμαι σωστό ειλικρινά να σου λέω. Και ούτε του με απασχολεί στη φάση αυτή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται, κύριε. Και σας το λέω ειλικρινά. Ποιος ενδιαφέρεται τι θα κάνω εγώ? Εγώ δεν ενδιαφέρομαι εγώ. Δηλαδή δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ο καθένας από εμάς τι θα κάνει. Εμείς σας ρωτάμε, πάνω να πει ότι κάποιοι ενδιαφέρονται. Με συγχωρείτε. Όντως η Ελλάδα χάνεται και είναι πιο σημαντικό. Από εσάς και τη συνέντευξη, όχι από την Ελλάδα. Όταν θα την ρωτήσουμε αν χάνεται. Από εσάς έχουμε εδώ, θα σας ρωτάμε αν θα κάνετε κόμμα ή αν θα κάνετε Με ρωτάτε τι νιώθω εγώ, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Ποια είναι η δικιά μου τοποθέτηση? Αυτό νιώθω, αυτό σας λέω. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω, όλη μου την ημέρα σήμερα με παίρνουν άνθρωποι απ' έξω. Συνάδελφοί μου, παλιοί υπουργοί εξωτερικών. Άνθρωποι με τους οποίους έχω δουλέψει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άνθρωποι με τους οποίους έχω γνωριμίες μιας ζωής. Και οι οποίοι ακριβώς ρωτάγανε τι γίνεται, βεβαίως, διότι προκαλεί ένα ενδιαφέρον πώς διαγράφεται κάποιος, είναι άγνωστη η λέξη διαγραφή στα περισσότερα κόμματα, γιατί υπάρχει νόμος περί κομμάτων και δεν γίνεται αυτό στο εξωτερικό. Τους εξηγούσα λοιπόν ότι στην Ελλάδα αυτά γίνονται. Αλλά πάνω απ' όλα με ρωτούσαν, η Ελλάδα θα τα καταφέρει? Θα τα καταφέρει η Ελλάδα? Και προσπαθούσα να τους πείσω και στο τέλος κατέληξα σε ένα Γερμανό να του πω, να σου πω κάτι. Ένα χρόνο, όταν ήμουν δήμαρχος, μας λέγατε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να πετύχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
πέτυχε. Τους πληρώνουμε τώρα σήμερα ακριβά. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Από αυτή την κρίση θα βγει. Και θα βγει εάν αλλάξουμε εμείς οι πολιτικοί, αν αλλάξετε και εσείς οι δημοσιογράφοι, αν αλλάξουμε όλοι μια νοτροπία την οποία είχαμε μέχρι πριν από την κρίση. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο. Θέλω δύο πρακτικές ερωτήσεις να κάνω. Χθες το ξέρατε θα σας διαγράψει ο κύριος Σαμαράς, αν δηλώνατε, αν ψηφίζατε. Ναι, το ξέρατε. Ναι, το ξέρατε. Σας το έχει πει ο ίδιος. Όχι, δεν μου το είπε ο ίδιος. Στη συνάντηση που είχατε μια συνάντηση πριν τριών ημερών και τον είχατε ενημερώσει για τις απόψεις σας. Του το είχατε πει, θα ψηφίσετε κατά, θα ψηφίσετε υπέρ του σχεδίου. Το είχατε πει αυτό. Εγώ έκανα μια πολύ ίστατη προσπάθεια με την έννοια ότι έβλεπα. Και πίστευα πραγματικά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να κάνει αυτό το λάθος. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει την ίδια επιχειρηματολογία με το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΣΥΡΙΖΑ. Το δέχομαι, το διάβασα στη δήλωσή σας. Συνεπώς, του το είπατε αυτό. Βεβαίως και του το είπα. Και σας ρώτησε αν θα επιμείνετε μέχρι τέλους να ψηφίσετε. Όχι, δεν με ρώτησε καθόλου. Του είπα ποια είναι η θέση μου. Σας προβλημάτισε το γεγονός ότι μετά εντωμεταξύ ανακοινώθηκε από το κόμμα σας μια άλλη θέση. Αν με προβλημάτισε, ναι, βεβαίως με προβλημάτισε πάρα πολύ. Βεβαίως. Και ψηφίσατε χθες το ναι εν γνώση σας ότι θα έχει συνέπειες αυτό. Βεβαίως, ήξερα το κόστος. Αλλά πίστευα ότι δεν είμαστε πλέον στην κατάσταση που ήμασταν. Το πιστεύω βαθύτατα, κύριε Πρεδεντέρη, αυτό που σας λέω. Ναι. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αν ήσασταν χθες στη Βουλή, ξέρετε, 300 βουλευτές. Εγώ άκουσα μεγάλη προσοχή όμως και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας χθες στη Βουλή να λέει στην ομιλία του ένα επιχείρημα το οποίο με προβλημάτισε. Λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί η νέα εξωματική αντιπολίτευση να παραιτηθεί και την όποια δυσαρέσκεια για τα μέτρα ή για αυτήν την πολιτική να αφαιθεί στην κυρία Παπαρίγα και στον τύπο με τον Μολότοφ. Μα ποιος το πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο κόμμα το οποίο να υποδέχεται τη δυσαρέσκεια. Βεβαίως, αλλά ένα αν κόμμα. Αν ψηφίζετε όλοι μαζί, θα καταργήσουμε το διαχωρισμό. Δεν είναι έτσι, κύριε Πρεδεντέρη. Υπάρχουν πράγματα που ψηφίζει. Να σας θυμίσω ότι εγώ έχω ψηφίσει, παραδείγματος χάρη, μαζί με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον νόμο πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν ήταν του ίδιου Βεληνικού. Όχι, βέβαια. Δεν έχει σχέση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν στιγμές στην πολιτική που ενώνεις δυνάμεις. Όταν λοιπόν η χώρα χάνεται, κατά τη γνώμη μου, ενώνεις δυνάμεις. Αλλά θα σας πω και κάτι τελευταίο. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν 90 βουλευτές. 90 βουλευτές που βγήκαν στην πιο δύσκολη εκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μία κοινοβουλευτική ομάδα, την ώρα που είμαστε μπροστά στην ψηφοφορία, την πιο κρίσιμη, αν θέλετε, της δικιάς μας πολιτικής ζωής, δεν έγινε να συζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι ποια πρέπει να είναι η θέση μας. Κυρία Μπακογιάννη. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δεν μπορεί να πάει έτσι μπροστά. Ούτε η χώρα, ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε τα κόμματα. Τους άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θέλανε να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας, γιατί τους ζητήσατε να μην το κάνουν? Τι συζητάω τώρα με τους συναδέλφους μου, κυρία Τρέμη, δεν είναι κρίμα? Ο κάθε βουλευτής πήρε τις αποφάσεις του, εγώ πήρα τις δικές μου. Και ο κάθε βουλευτής πήρε τις δικές του αποφάσεις. Είναι δύσκολο, εάν εχθές οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων, επιτρέψτε μου μια τελευταία παρατήρηση, λέγανε σας άκουσα σήμερα πάλι σε ραδιοφωνική σας συνέντευξη να λέτε ότι επιβεβαιώνετε την πληροφορία. Σας άκουσα να επιβεβαιώνετε την πληροφορία, ότι δηλαδή υπήρξαν και άλλοι βουλευτές, Οι οποίοι ήθελαν να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας. Εγώ δεν ήθελα με κανένα τρόπο. Είναι να δοθεί, έτσι, το επαναλαμβάνετε. Να δοθεί η εικόνα ούτε διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε προβλήματος της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε κανενός είδους εσωκομματικό στόχο είχε αυτή η δικιά μου πράξη. Και γι' αυτό ήθελα να αποφύγω κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ιδιοτελές, ως κάτι το, ως προσωπική πίκα, ή ως πικρία, ή ως παίρνω τους ανθρώπους και δεν ξέρω τι. Ή δημιουργώ πρόβλημα. Δεν δημιουργώ κανένα πρόβλημα. Ψήφισα κατά συνείδηση και επαναλαμβάνω ότι αν χθες οι δύο αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων αφήνανε στη Βουλή των Ελλήνων τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση, η ψηφοφορία αυτή θα είχε 180 και το μήνυμα προς όλο τον κόσμο θα ήταν πολύ ισχυρότερο. Μην είστε βέβαια, γιατί κατά συνείδηση θα ψήφιζε όλο το Πασόκ εναντίον, ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να ψήφιζε υπέρ. Υποτιμάτε πάρα πολύ τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Όχι, εκτιμώ τη συνείδησή του. Η διαφωνία των βουλευτών αυτών, κυρία Μπακογιάννη, αφορούσε την συγκεκριμένη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας ή έχουν και συνολικότερη διαφωνία? Γιατί εγώ επιμένω από το κείμενο που διάβασα το δικό σας, τη χθεσινή σας ανακοίνωση, διακρίνω μια γενικότερη διαφωνία για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, εγώ διαφώνησα σε αυτό το συγκεκριμένο και το είπα ευθαρσώς και το λέω ανοιχτά. Επίσης διαφωνώ στο ότι δεν υπάρχει κανενός είδους δημοκρατική λειτουργία.
ότι ακριβώς 4 μήνες, παραδείγματος χάρη, εχθές είδα ότι μαζεύτηκε το πιτέως πειθαρχικό, δεν ξέρω τώρα πώς το λέει, το καινούριο καταστατικό νυν δεοντολογίας, και με διέγραψε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όχι ναι. μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Βάσει κάποιου άρθρου του καταστατικού, υποθέτω. Το ίδιο αυτό καταστατικό προβλέπει ότι κάθε μήνα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να συγκαλείται και να συζητούν. Ούτε μία φορά το τελευταίο εξάμηνο δεν έχει κληθεί ένας βουλευτής να πει τη γνώμη του, κυρία Τρέμη. Και η Ελλάδα περνάει τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει στη δικιά μας ενήλικη ζωή. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι κάτι έχουν να προσφέρουν. Τη γνώμη τους, που θα διαφωνούσαν κατά πάσα πιθανότητα με τη δική μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σεβαστούμε τη γνώμη τους, να λειτουργήσουμε συλλογικά και από εκεί και πέρα τουλάχιστον να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε επιχειρήματα. Η λογική της μίας μοναδικής αλήθειας δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα ημέρα. Είναι βέβαιο ότι επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα χρειάζονται. Ας τα ακούσουμε λοιπόν μεταξύ μας. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι παρελθόν. Εγώ βρέθηκα εκτός Νέας Δημοκρατίας, πλήρωσα βαρύ κόστος για την απόφασή μου αυτή και θα πληρώσω και στο μέλλον. Αλλά πιστεύω ότι αν όλοι μας κάνουμε μια προσπάθεια, αντί να λαϊκίζουμε, αντί να προσπαθούμε να δούμε το μικροκομματικό όφελος, να πούμε, να κοιτάξουμε αυτόν τον κόσμο στα μάτια και να του πούμε αλήθειες, τότε θα έχουμε προσφέρει και όχι όταν θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε από την όποια δυσαρέσκεια. Εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα χρειάζεται σήμερα. Και όχι απλώς να ενισχύουμε την αναξιοπιστία του. Κυρία Μπακογιάννη, πώς κρίνετε τη στάση του κύριου Καραμαλή? Γιατί είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό καταρχήν να παραμένει σιωπηλός, δηλαδή να μην αισθάνεται την ανάγκη να εξηγήσει στον κόσμο τα λάθη, πιθανά λάθη, πιθανές παραλήψεις στην περίοδο της, που κυβερνούσε την χώρα. Και επίσης τον είδαμε να λέει όχι σε μία συμφωνία, ενώ είχε οδηγήσει την Ελλάδα σε εκλογές πριν από μερικούς μήνες, προκειμένου να ληφθούν σκληρά μέτρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Καραμαλή, κύριε Θεέ. Κύριε Μπακογιάννη, δεν είναι θέμα του κύριου Καραμαλή προσωπικό. Εγώ από το 1974 και ύστερα δεν θυμάμαι πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος να μην έπαιρνε το λόγο κατόπιν στις συζητήσεις της Βουλής, πολύ περισσότερο σε μια τέτοια συζήτηση σαν τη θεσινή που δεν έχει προηγούμενο στην μεταπολιτευτική ιστορία. Είναι δυνατόν ένας πρώην πρωθυπουργός να μένει σιωπηλός όταν η χώρα ζει με την αγωνία αν έχει αύριο, αν θα υπάρχει, όταν οι άνθρωποι νιώθουν τη γη να χάνεται κάτω τα πόδια τους? Θα το ρωτήσω τον ίδιο. Εγώ είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα ιδιαίτερα στενά τα τελευταία 3,5 χρόνια. Εκτίμησα ότι κατέβηκε στις εκλογές λέγοντας ένα κομμάτι τουλάχιστον από την αλήθεια και δηλώνοντας ότι χρειάζονται δύσκολα μέτρα. Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Καλά, νομίζω ότι πρέπει κομμάτι. Να ρωτήσετε τον ίδιο. Παρεπιπτόντως, μας είπατε τις συνομιλίες που είχατε με συναδέλφους σας από το εξωτερικό, με τους ψηφοφόρους σας στην πρώτη Αθήνα, τι είπατε? Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς καλύτερα από εμάς το νιώθετε, ότι ο κόσμος έχει αγωνία και θυμό. Και όχι γιατί του κόβουν 500, 1000, 2000 ευρώ από το ετήσιο εισόδημά του, αλλά γιατί αισθάνεται ότι ό,τι ήξερε για τη ζωή του ανατρέπεται. Βεβαίως. Και δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρετε, είναι σε επαφή. Δεν σας λένε δηλαδή ότι αυτά τα μέτρα είναι κακά? Βεβαίως. Ας τι έβεστε. Ξέρετε τι θα πει για έναν εργαζόμενο, ξέρετε τι θα πει για τον δημόσιο υπάλληλο, τον αστυνομικό που έχει το δάνειό του και τρέχει, τι σημαίνει για τον παππού μου, το έλεγα από ο δήμαρχος, τον συνταξιούχο ο οποίος είναι σήμερα ζει με σύνταξη ακόμα περισσότερο μειωμένη. Βεβαίως. Και είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην έχει οργή? Συμφωνώ. Και είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην νιώθει προδομένος? Αν τα μέτρα εκτός από άδικα αποδειχθούν και αναποτελεσματικά. Αυτό τι να τους πω? Θα τους πω ότι έκανα σε ό,τι με αφορά ό,τι ήταν δυνατόν. Από εκεί και πέρα, εάν η κυβέρνηση αυτό το πακέτο από μόνο του δεν θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση, κύριε Πετεντέρη. Εάν η κυβέρνηση ακολουθήσει την πολιτική με τους ρυθμούς χελώνας που ακολουθεί σήμερα, με τα πισωγυρίσματα και τον αεροστρόβιλο στον οποίο βρίσκονται κάθε μέρα, και δεν υπάρξει μια εξαιρετικά σοβαρή προσέγγιση, τότε κανένα πακέτο δεν θα μας σώσει. Έτσι, αυτό είναι βέβαιο. Παρεμπιπτόντως, αν δουλειά, σε αυτή την προσπάθεια κάποια επιτρέψτε στιγμή... μου, γι' αυτό και η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι ακριβώς να κάνει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και να τη σπρώχνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μην κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά αντιπολίτευση με ουσία.
Αντιπολίτευση η οποία να τους λέει ότι κάνατε λάθος, ότι είχατε άλλο δρόμο εδώ και να τους τον παρουσιάζει τον άλλο δρόμο. Ποια πιστεύετε σημαίνει ότι θα είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, μια και λέτε για αντιπολίτευση? Γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν, να εκδηλωθούν διαφωνίες και σε άλλα ζητήματα. Δεν βλέπω δηλαδή να είναι ομογενοποιημένη η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πια, ξέρετε, δεν είναι δικό μου θέμα. Θέλω να πω, αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι χθες ήθελαν... Με και χαμογελάω, αλλά είναι βέβαιο ότι χαμογελάω πικρά, έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι είναι πολύ δύσκολο να με ρωτάτε εμένα για τη Νέα Δημοκρατία και να σας λέω δεν είμαι πια στη Νέα Δημοκρατία. Επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα, στους βουλευτές αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν χθες υπέρ της συμφωνίας. Πιστεύετε, βλέπετε, διαβλέπετε ότι θα έχουμε και άλλες διαφοροποιήσεις στο μέλλον? Δεν το ξέρω, κύριε Τρόπο. Μάλιστα. Εγώ αυτό το πράγμα το οποίο είπα είναι ότι ήθελα οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσω προς κάθε κατεύθυνση. Δεν υπάρχει εσωκομματικός στόχος. Δεν ήταν θέμα η διάσπαση. Δεν ήταν θέμα να βλαφτεί κανένας. Ήταν θέμα να ψηφίσουμε και να κρατήσουμε την αξιοπιστία μας. Αυτό πίστευα, αυτό έκανα. Κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.